αυτή η τρομακτική πραγματικότητα, Μορδεχάη, είναι ότι σύντομα νομίζω ότι θα γίνουμε μάρτυρες μιας αναβίωσης του ναζισμού ανοιχτά πλέον, όχι κάτω από το τραπέζι, αλλά οι άνθρωποι θα βγουν και θα πούνε στον κόσμο: γεια σας, κούκου, εδώ είμαστε, εδώ γυρίσαμε. Απλά να προσθέσουμε ότι ο Πλεύρης, ο ναζιστής Κωνσταντίνος Πλεύρης, στο βιβλίο του «Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια», στο αντισημιτικό του αυτό βιβλίο, γράφει ότι ονειρεύεται ότι μια μέρα σύντομα οι σημαίες του ναζισμού θα ξανανεβούν. Ενδιαφέρον αυτό. Ο οποίος μάλιστα Πλεύρης είχε, όπως έχουμε ξαναφέρει, είχε καλεστεί από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα ως επίτιμος προσκαλεσμένος. Αγαπητοί φίλοι, πείτε το παντού. Οι Εβραίοι δεν είναι οι rulers της παγκόσμιας οικονομίας, ούτε έχουν προοπτική να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Αυτοί που παίζουν αυτό το παιχνίδι, αυτοί που χορεύουν πάνω στην πλάτη των λαών, είναι η ναζί και η σκοτεινή πλευρά. Όλη η διεθνής πολιτική στη Μέση Ανατολή, την οποία τη ζούμε εμείς σήμερα σαν πολίτες του Ισραήλ, η πολιτική της Αμερικής, της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών, συγκλίνει βήμα με βήμα όλο και πιο κοντά στο πρόγραμμα του Χίτλερ για την τελική εξόντωση του λαού Ισραήλ. Για την τελική λύση. Προωθούν την άνοδο του φανατικού Ισλάμ σχεδόν ανοιχτά αυτή τη στιγμή, παγκόσμια. Ελέγχουν τη διεθνή οικονομία τραπεζίτες και τράπεζες που ιδρυθήκανε και διακηρυθήκανε από Ναζί. Σκεφτείτε λιγάκι. Οι Ναζί πάντα έχουν καλά λόγια για το λαό Ισραήλ. Γιατί είμαστε ωφέλιμοι. Για υλικό δηλαδή. Κατά αυτούς. Εντάξει. Αλλά τους υποσχόμαστε κάτι. Όπως έγινε στην Αίγυπτο, όπως έγινε στην Περσία με τον Μορδεχάη και τον Αμάν, όπως έγινε και με τον μπαμπάκα του στο Χίτλερ, για άλλη μια φορά θα βρεθούν να κατεβαίνουν κατρακυλώντας τα σκαλοπάτια στον κάτω κόσμο για την κόλαση. Πολύ σύντομα. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι ναζιστές μας μιλούσαν για το λεγόμενο χιλιόχρονο Τρίτο Ράιχ. Και έτσι όπως το Τρίτο Ράιχ τους δεν κράτησε όχι μόνο χίλια χρόνια, αλλά μπόρεσε να διαρκέσει μία δεκαετία και, έτσι λοιπόν και κάθε τους ελπίδα για να ανεβούν, για να ενισχυθούν, και εδώ πάλι θυμίζω τα λόγια του ναζιστή, του φερέφωνου του ναζισμού στην Ελλάδα, Πλεύρη, ο οποίος λέει ότι στο τέλος δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε, λέει, τι θα γίνει. Όντως ο ίδιος δεν ξέρει τι θα γίνει, αλλά εμείς με τη βοήθεια του Θεού ξέρουμε. Ο Αμαλέκ, αυτός ο πνευματικός εχθρός, η Σίτρα Άχρα, η αντίθετη λοιπόν πλευρά, η κακή πλευρά που φαίνεται διαμέσου του εθνικοσοσιαλισμού και του ναζισμού στον κόσμο σήμερα, ο εχθρός του Θεού, του Κυρίου, θα καταστραφεί εντελώς. Ο ναζισμός, ο εθνικοσοσιαλισμός, ο αντισημιτισμός σε όλες τις μορφές και πόσο μάλλον στη φυλετική του, ρατσιστική του μορφή, θα καταστραφεί εντελώς με τη βοήθεια του Θεού. Αμέν, αμέν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που δίνει ελευθερία και ανήκει στο λαό του.